Γεια χαρά! Όπως βλέπετε, η Τουρκία αποφάσισε, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που είναι Παρασκευή και γίνεται αυτό το βίντεο, νομίζω ότι είναι Παρασκευή 11 αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου, δεν έχει ακόμα μπει ο στρατός της Τουρκίας, δεν έχει εισβάλει στα 30 χιλιόμετρα, ειδικά λίγο το πεζικό του έχει μπει, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, μάλλον θα μπει, δεν έχουμε... Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αμφιβολία ότι θα γίνει εισβολή στην Βόρειο Συρία. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά. Εγώ που λέω το εξής, ότι καταρχήν είναι πάρα πολύ τεταμένη η κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αυτό είναι που με φοβίζει πιο πολύ απ' όλα. Διότι αρχίζει και μυρίζει όλη η Μέση Ανατολή μπαρούτ. Πρώτα απ' όλα, ας πάω από την αρχή. Έχεις την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Ο Τούρκος είναι εναντίον του Άσαντ, ο Ερντογάν. Αυτός εκπαίδευε τους αντι-ασαντιστές, αν μπορώ να πω. Έχεις το, και ο Τούρκος θέλει να γίνει και ο μάγκας της Μέσης Ανατολής. Το ίδιο όμως θέλει και το Ιράν. Και το Ιράν είναι υπέρ του Άσαντ. Και το Ιράκ, ένα μέρος του, μεγάλο μέρος του είναι κάτω από την επιρροή του Ιράν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολύ πιθανόν εάν αποφασίσει να μπει μέσα στη Συρία ο Ερντογάν, μπορεί το Ιράν με τους συμμάχους της περιοχής της που είναι η Συρία και ξέρω εγώ τι να πούνε, όπα, το να μπεις εσύ μέσα και να βάλεις εκεί κατοχή, δεν το δεχόμαστε, ότι χαλάσει την εδαφική ακαριότητα της Συρίας. Οπότε το Ιράν και όλοι οι παρατρεχάμενοι της Εσμπολάχ και Συρία θα σου επιτεθούμε και θα αρχίσει ένας πόλεμος που θα μεγάλος πόλεμος, την οποία δεν θα μπορεί να αντέξει η Τουρκία. Εκτός από αυτό όμως υπάρχει και η περίπτωση οι Κούρδοι της Συρίας, οι οποίοι, προσοχή, δεν ζητάνε ανεξαρτησία, ζητάνε απλώς αυτονομία και θεωρούν τους εαυτούς τους καλούς Σύριους πατριώτες, αλλά θέλουν αυτονομία. Εάν λοιπόν τα βρουν με τη Συρία και έρθει η Συρία να βοηθήσει τώρα αμέσως μαζί με το Ιράν, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα μεγαλώνει, ο κίνδυνος για μια σύρεξη γενική μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο για τις συμμαχίες αυτές, μην ξεχνάτε ότι στη Μέση Ανατολή οι συμμαχίες αλλάζουν πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζω εγώ σόβρακα. Ή σόβρακο αν θέλετε. Είναι κάτι το ασύλλητο. Οπότε δεν υπάρχει, δεν θα μας εκπλήσει αν ξαφνικά δούμε τους Κούρδους σε συμμαχία με τη Συρία, Ιράν, Ισμπολάχ να επιτίθενται στην Τουρκία. Βέβαια, έχουμε τώρα και τις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις. Καταρχήν, η Αμερική δεν είναι τώρα, είναι από πολύ καιρό πριν, που λέει ότι από την εποχή του Ομπάμα είχε μπει σε απομονωτισμό. Την εποχή του Ομπάμα. Δηλαδή, είχε πει τότε ο Ομπάμα ότι σιγά σιγά εγώ θα στρέψω προς την, Ανατολική Ασία το ενδιαφέρον μου. Και όχι πια μέσα στη Μέση Ανατολή, στην Νότια Ανατολική Ασία για την ακρίβεια, και όχι στη Μέση Ανατολή. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν θυμάστε, είχε πει Ομπάμα τότε ότι εάν ρίξετε αέρια εναντίον, δηλητηριώδη αέρια εναντίον των Κούρδων, όχι των Κούρδων, ανθρώπων που σας μάχονται, τους επαναστάτες εναντίον του Άσαντ, θα επέμβω και θα σας κάνω κεραμιδαριό. Ρίξανε και δεν κουνήθηκε ούτε φίλε ούτε οτιδήποτε άλλο σε εκείνη την περιοχή. Είπε ο Ομπάμα, ναι καλά θα το σκεφτώ, γιατί τώρα δεν μπορώ, ξέρετε, έχω λίγη δουλίτσα, ας είμαι και στην τουαλέτα, οπότε θα να το σκεφτώ λίγο. Και δεν έγινε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το να πουλάνε τους Κούρδους οι Αμερικανοί επίσης δεν είναι καινούριο. Να σας θυμίσω, όσοι εκτιμάστε ή οι υπόλοιποι όσοι δεν ζούσατε ακόμα τότε, ότι στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, ο Μπούς μπαμπάς, όταν δεν καθάρισε το Σαντάμ, αλλά ανάγκασε το Ιράκ να φύγει από το Κουβέιτ, είπε εντάξει αντε για χαρά, και ο Σαντάμ Χουσέιν χρησιμοποίησε αέριο.
και σκότωσε μερικές χιλιάδες Κούρδους. Τους εγκατέλειψε οι Αμερικανοί, γιατί μέχρι και τη στιγμή δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί επιτηρούσε οι Αμερικανοί τον εναέριο χώρο. Και κάποια στιγμή όταν είπαν εντάξει τελειώσαμε το πάω φύγω, αφήσαν τους Κούρδους εκεί πέρα και έγινε σφαγή εκ μέρους του Σαντάμ Χουσέιν. Οπότε ούτε αυτό μας εκπλήσει. Συν το γεγονός ότι η Ρωσία ακόμα δεν έχει πει την τελευταία λέξη. Η Ρωσία θέλει να υπάρχει ο Άσαντ. Θέλει η Συρία να είναι όπως ήταν εδαφικά πριν, οπότε μάλλον δεν θα δεχτεί από την Τουρκία να μπει και να εγκαταστήσει εκεί πέρα κατοχή. Η Ρωσία συμφωνεί με τα περισσότερα με το Ιράν, δεν έχει πρόβλημα με το Ιράν και μια και η Αμερική δεν είναι και μέσα στα πόδια της τώρα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί φτιάχνουν ένα κάδρο, φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Σημειώστε τώρα ότι υπάρχει και το θέμα Ισραήλ σε αυτή την εξίσωση. Ποια είναι το θέμα Ισραήλ? Ότι οι μόνοι που βοηθάνε από τα τέλη του 50 ακόμα τους Κούρδους είναι το Ισραήλ που τους δίνει όπλα, που τους εκπαιδεύει, ειδικά τώρα πια τους εκπαιδεύει, τους δίνει όπλα. Σίγουρα τους δίνει πληροφορίες χωρίς καμία αμφιβολία και αυτό το κάνανε οι Ισραηλοί, όχι επειδή είναι Άγγλοι, στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν ούτε Άγγλοι ούτε τίποτα. Το έκανε γιατί τους συνέφερε να πούνε να υπάρχει ένα άγχωμα εναντίον του Ιράκ εκείνη την εποχή, αλλά και τώρα τους συμφέρει για να κρατήσουν μακριά και την Τουρκία από τη μία και σε τη Συρία σε αναμπομπούλα. Γιατί όσο είναι αυτό δεν υπάρχει για το Ισραήλ πρόβλημα. Και δεν θα εκπλαγώ, εύχομαι όχι, αν ξαφνικά ακούσουμε ότι ξέρετε κάτι, επειδή οι Κούρδοι δεν είχαν αεροπορική κάλυψη, το Ισραήλ βοήθησε και σε αυτό. Θα μου πείτε πώς. Δεν ξέρω, λέω, μπορεί με το να βομβαρδίζει όποιος μπαίνει στη Συρία από την τουρκική πλευρά, με τον αυτό δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να μην το κάνει. Απλώς δεν θα εκπλαγώ αν αυτό γίνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ τεταμένη η κατάσταση. Ο Θεός να φυλάξει, μην γίνει κανένα αστείο, θα έχουμε κακά σε μπερδέματα. Αυτά. Γεια χαρά.